Κύριε Μακράκη, καλημέρα σας. Ο κύριος Μακράκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Δουργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Να σας ακούσουμε λοιπόν, όσο εσείς κρίνετε ότι μπορείτε να αναφερθείτε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτά τα οποία ανέφερα. Σήμερα είναι, όπως είπατε και εσείς, μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, καθώς απεργούν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε κάλεσμα 11 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας και αυτή η απεργία, παρά τα εμπόδια που πήγε να βάλει η κυβέρνηση χθες, καθώς πήγε στα δικαστήρια την απεργία για να την βγάλει παράνομη, με την απόφαση της ΑΔΔ, η απεργία θα διεξαχθεί κανονικά. Και πραγματικά απορούμε, και είναι μια πρωτοφανής ενέργεια από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης, να πάει στα δικαστήρια μια απεργία όπου εκπαιδευτικοί απεργούν, χάνουν πάνω από 1,5 ημερομίσθιο, προκειμένου να διεκδικήσουν τι? Να διεκδικήσουν μισθούς αξιοπρέπειας, καθώς ένας πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός με 776 ευρώ ή ένας αναπληρωτής με 930 ευρώ δεν μπορεί να επιβιώσει σήμερα με βάση την ακρίβεια που υπάρχει σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, από τη στέγη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ και το καθεξής, και από την άλλη πλευρά στα διέξοδα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση με την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, καθώς και έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού έχουμε, ειδικότερα στην παράλληλη στήριξη για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, με τις συγχωνεύσεις στις οποίες προχώρησε μέσα στο καλοκαίρι και τα πληθωρικά τμήματα, υποβαθμίζοντας την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, και με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών σε δήμους που έχουν υπό την υποπτία τους κάτω από 100 σχολικές μονάδες, και στα διέξοδα στα οποία έχουν βρεθεί, στα οποία έχει βρεθεί η λειτουργία και η βιωσιμότητα η καθημερινή των σχολείων όσον αφορά υλικά και άλλα, και ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. Όλα αυτά σήμερα συμπυκνώνονται σε ένα βασικό αίτημα, ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να ζει αξιοπρεπώς από το μισθό του, και το δεύτερο, ότι στήριξη, χρηματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της δημόσιας εκπαίδευσης με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, με την επένδυση στη σχολική στέγη, στις υποδομές, προκειμένου τα παιδιά στο σχολείο να είναι ασφαλή και πραγματικά να έρχονται και να φεύγουν με χαμόγελο. Αυτά είναι τα βασικά ζητούμενα σήμερα στην απεργιακή κινητοποίηση που έχουν και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 24 ώρες για την πρωτοβάθμια για τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, 3 ώρες στάση για τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μια τελευταία εξέλιξη ότι και οι καθηγητές δευτεροβάθμιας μετέτρεψαν την απεργία, την στάση εργασίας σε απεργιακή κινητοποίηση μετά την χθεσινή εξέλιξη επαναλαμβάνω, το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση πήγε στα δικαστήρια την κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης προκειμένου να τη βγάλει παράνομη και να μην γίνει. Η απεργία θα γίνει κανονικά σήμερα και σε όλη την χώρα θα γίνουν συγκεντρώσεις, όπως και στο Ηράκλειο, 11 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Γιατί τώρα λέτε πρωτοφανής η κίνηση της κυβέρνησης, με εντυπωσίες έτσι όπως το είπατε στην αρχή του λόγου σας, να πάει την απεργία στα δικαστήρια? Ούτως ή άλλως ο συνδικαλισμός έχει ποινικοποιηθεί ή ποινικοποιείται, αυτή είναι η πρόθεση, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό, απεργιακή κινητοποίηση, για να καταλάβω το πρωτοφανές, εκτός αν το είπατε εν τη ρήμη του λόγου σας και βγήκε έτσι. Δεν το είπα, το τονίζω και το επαναλαμβάνω. Δεν είναι όμως πρωτοφανές. Υπό την έννοια ότι προφανώς έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο και εσείς, όπως είπατε, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και του δικαιώματος σε κινητοποίηση απεργίες με τον νόμο Χατζηδάκη. Προφανώς η κυβέρνηση έχει κάνει μια πολιτική επιλογή σε αυτό, κρίνεται για αυτό. Και Χατζηδάκης και Κεραμέως και οι υπόλοιποι τα ίδια κάνουν. Ακριβώς. Αυτό εννοώ, ότι είναι μια πολιτική επιλογή την οποία έχει προχωρήσει η κυβέρνηση θεσμικά. Από την άλλη πλευρά, πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης, κήρυξη 24 ώρες απεργιακής κινητοποίησης, για πρώτη φορά πηγαίνει στα δικαστήρια μια τέτοια απεργία που ο εκπαιδευτικός χάνει μερομίσθιο προκειμένου να απεργήσει και να φωνάξει και να διεκδικήσει και προφανώς καλύτερες εργασιακές συνθήκες και στήριξη του δημόσιου σχολείου από την άλλη πλευρά. Και γι' αυτό, θα κριθεί και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από την ελληνική κοινωνία. Κάνατε μια ιδιαίτερη αναφορά
σας καθυστερώ για πολύ λίγο. Κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στις πραγματικές ανάγκες του σχολείου σήμερα. Γι' αυτό έχετε στο πλευρό σας και τους συλλόγους, τις ενώσεις, την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων, κύριε Μακράκη. Τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό, τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις συγχωνεύσεις και βέβαια με μεγάλο ζητούμενο το τι γίνεται με την παράλληλη στήριξη και όλες εκείνες τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά μας μέσα στα σχολεία. Η κατάσταση και η εικόνα, αν σας έλεγα, να το επαναλάβουμε, μας το έχετε πει, αλλά να το επαναλάβουμε. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ή για τους παλιούς λάτρεις, Νομός Ηρακλείου. Ποια είναι η δυναμική που έχει αυτή την ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε κενά και σε ανάγκες? Σε κενά, σε εμάς στο Νομό Ηρακλείου, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πάνω από 250 τα κενά, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο, όπως είπαμε προηγουμένως, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης. Φανταστείτε ότι τα πάνω από 250 κενά που είχαμε στη δεύτερη φάση, μέχρι να γίνει η δεύτερη φάση προσλήψεων, είχαμε μόλις 16 προσλήψεις δασκάλων και 8 νηπιαγωγών. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες παραμένουν πάνω από 250, και ταυτόχρονα έχουμε επιμέρους κενά σε ειδικότητες που αφορούν τόσο τη γενική όσο και την ειδική αγωγή, για να καλυφθούν και η συνολική λειτουργία των σχολείων τόσο σε πρωινή όσο και στη μεσημεριανή ζώνη, ενώντας τα ολοήμερα τμήματα. Δυστυχώς αυτό που εμείς δεν γνωρίζουμε είναι πότε θα γίνει μια τρίτη φάση προσλήψεων για να καλυφθούν οι ανάγκες και ποιες περιπτώσεις θα καλυφθούν, με την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε και τον αριθμό των προσλήψεων, όποτε και αν αυτό γίνει από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ήθελα να επισημάνω και εγώ ότι οι γονείς είναι στο πλευρό των εκπαιδευτικών. Ζήσανε και αυτοί τον αντίκτυπο της πολιτικής κυβέρνησης, παραδείγματος χάρη με τις χωνεύσεις. Το διάστημα του Αυγούστου και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, πάρα πολλοί σύλλογοι γονέων στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Σιτία, σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και οι ίδιοι κινητοποιήθηκαν, γιατί είδαν το παιδί τους ότι πηγαίνε τρίτη δημοτικού το προηγούμενο σχολικό έτος, είχε μέσα 15-16 μαθητές και βρέθηκε την επόμενη χρονιά φέτος να είναι σε ένα τμήμα με 25 μαθητές και με την υλικοτεχνική που υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και οι ίδιοι αισθάνονται πραγματικά την υποβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά δεν θα σας ρωτήσω τίποτα. Θα υπενθυμίσω μόνο μία ερώτηση πριν από λίγες ημέρες, όταν σας είπα πόσο παίρνει ένας αναπληρωτής και μου είπατε κοντά στα 920-930 ευρώ, αν θυμάμαι Σωστά. καλά. Ποιο είναι το ενίκιο που καλείται να πληρώσει, γιατί η έβρεση κατοικίας είναι πραγματικά ένα πολυσύνθετο και πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλους εσάς, με αποτέλεσμα πολλοί από εσάς να βρίσκεστε και να κοιμάστε σε χώρους αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά σας, εάν τα δεχθείτε εκτός του τόπου της καταγωγής σας, που μπορεί να είναι ακόμα και μέσα σε αμάξι. Και μου είπατε στην καλύτερη των περιπτώσεων από τα 650 μέχρι και τα 800 ευρώ, ανάλογα και με τετραγωνικά μέτρα. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως καταγράφεται και από τους κτηματομεσίτες στα ρεπορτάζ τα οποία έχουν γίνει. Από εκεί και κάτω ζήσε, γιατί το από εκεί και πέρα, σαν έκφραση φιλοσοφική, ρητορική κλπ, ακούγεται πολύ συχνά. Εγώ θα το μεταφράσω και θα πω: από εκεί και κάτω ζήσε. Αν δίνεις το ενίκιο τα 650 μέχρι τα 920 και βάλε τι θες να φας, δες τις τιμές στο σούπερ, δες τι γίνεται με την παροχή υπηρεσιών εντός εκτός και επίτα αυτά, πώς θα τα καταφέρει πραγματικά η οικογένειά σου, εσύ ο ίδιος και η οικογένειά σου, να επιβιώσουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Όχι, να πούμε μόνο ότι 11 η ώρα θα γίνει συγκέντρωση, όπως είπαμε προηγουμένως, στην Πλατεία Ελευθερίας.
στις 11 λοιπόν στην πλατεία Ελευθερίας, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο, και να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, όπως μας είπατε και μας εξηγήσατε, ότι μετά από αυτή τη στάση της κυβέρνησης να σας στείλει στην δικαιοσύνη, να ζητήσει δηλαδή η απεργία σας να κρυφεί παράνομη και καταχρηστική, ότι υπό την ομπρέλα της ΑΔΔΗ έχει κηρυχτεί για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά, ναι. Σωστά. Ωραία. Κρατάω λοιπόν αυτά και σας καλημερίζω, κύριε Μακράκη.